Ακολουθεί η μερίσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο 5η, 4η Ιανουαρίου 2018, κρυός. Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Η οργάνωσή σα σήμερα ξεπερνά κάθε είδου φαντασία. Είναι σημαντικό τώρα στο τελείωμα τη εβδομάδα να βρείτε λύσεις σε θέματα χρηματοοικονομικά, αλλά γενικότερα θα πρέπει να ασχοληθείτε με κάθε είδου ύλη. Δηλαδή κληρονομικά, Καρτιά, γραφειοκρατικά, οτιδήποτε άλλο. Από το απόγευμα, ευχάριστε ειδήσει σα φτιάχνουν το κέφι. Και περνάμε στον ταύρο. Είστε σε μια δημιουργική φάση τη ζωή σα μια και επισημοποιείτε πολλά θέματα που σα απασχολούν. Αυτό συνεπάγεται με επισημοποίηση στον επαγγελματικό τομέα ή στον ερωτικό. Να προγραμματίσετε δηλαδή ένα γάμο, έναν αραβόνα. Ήρθε η στιγμή τη επιτυχία σα σε όλου του τομεί τη ζωή σα. Αυτό βέβαια το διάστημα επειδή κουραστήκατε αρκετά, χαλαρώστε και τα καλύτερα έρχονται. Και πάμε στο δίδυμο. Διδυμάκια μου, όσο και αν κουράζεστε από τη δουλειά, άλλο τόσο θα ξεφανώνετε μετά από αυτήν. Η δύναμη αυτή που σα δίνει το σύμπαν σήμερα την αξιοποιείτε σωστά και αυτό σα φτιάχνει τη διάθεση ώστε να προγραμματίσετε σωστά τα επαγγελματικά. Αλλά και τα προσωπικά σα θέματα. Η χαλάρωση όμω επιβάλλεται. Μου ξεφαντώνετε μόνο. Και πάμε στον καρκίνο. Περιμένατε μια επιτυχία στα επαγγελματικά, έ ε, η στιγμή να την εισπράξετε. Χαρούμενη σημερινή ημέρα, επιβραβεύεται ο κόπο σα και εσεί από την άλλη καταστρώνατε νέα σχέδια παντό τύπου και επαγγελματικά και ερωτικά. Όμω προσοχή λίγο αυτό το διάστημα στο τι συμφωνία θα κλείσετε. Λέων. Φίλοι μου, λέονται σήμερα η δημοτικότητά σα είναι στα ύψη, άλλοι μιλούν καλά για εσά και άλλοι προσπαθούν να σα κάψουν το λάκκο. Δώστε σημασία στα δικά σα, θέλω και στα επαγγελματικά βέβαια, και ασχοληθείτε και λιγάκι με τα ερωτικά σα, ο χρόνο σα πιέζει, αλλά εσεί στο τέλο τη είστε οι νικητέ του παιχνιδιού. Παρθένο. Ανέμελου σα βρίσκει σημερινή ημέρα, έχετε τακτοποίησει πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε. Η δύναμή σα είναι σε καλό επίπεδο και δώστε προτεραιότητα σε οικογενειακά ζητήματα αλλά και φιλικά τα οποία προκύπτουν από το απόγευμα και μετά και πάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου είναι το διάστημα λίγο πιεστικό για εσά. Αυτό οφείλεται στον κρόνο από το φιλικό σα ζώδιο τον εγώ καιρό. Σήμερα θα βάλετε θεμέλια σε χρηματοοικονομικά ζητήματα και από τα απόγευμα και μετά θα προγραμματίσετε καλύτερα τα επαγγελματικά σα. Καλέ απολαύσει, παρέα με φίλου και προσοχή λίγο στη διαχείριση του λόγου μα. Σκορπιό, Σκορπί μου, θα πρέπει να δώσετε λίγο σημασία στην υγεία σα, μια και οι βιορυθμοί σα έχουν πέσει πολύ από το φόρτο εργασία. Θα πρέπει να δώσετε σημασία στην ψυχή σα, μια και την έχουν τραυματίσει οι ανταγωνιστέ. Αλλά, ίσω και σύντροφος, ο σύντροφο ερωτικό. Χαλαρώστε και οι λύσει έρχονται από το απόγευμα και μετά τοξότε μου. Τοξοτάκια μου γλυκά και αγαπημένα, σήμερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο χώρο εργασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε μικροατρικήματα, αλλά και γενικά να προσέχουμε υπογραφέ, συμβόλαια και γενικά τα ψηλά γράμματα. Όλα θα τα καταφέρετε, είσαστε πολύ δυνατοί εξάλλου. Το μεσημεράκι και μετά χαλαρώστε παρέα με τα φιλαράκια σα. Και πάμε στον εγώ καιρό. Έχετε επομιστεί τον τελευταίο καιρό βάρη τρίτων προσώπων, δεν αναφέρομαι στα οικογενειακά, αλλά στα επαγγελματικά ή φιλικά θέματα. Ξέρω ότι είστε ικανοί για τα πάντα, αλλά σήμερα ειδικά δώστε σημασία στα δικά σας θέλω. Η ημέρα είναι καλή για κλείσιμο συμφωνιών, και από το απόγευμα και μετά, χαλαρώστε στην αγκαλιά του συντρόφου σα. Και πάμε στον υδροχό. Σα έχω αλλάξει σήμερα το όνομά σα από υδροχό, σα λέω υδροχάο. Μετά από εσά το χάο. Σαν ανεμοστρόβιλο, σήμερα οι εξελίξει, αλλά και στι νικητέ, μια και η τύχη είναι με το μέρο σα. Μέχρι το μεσημέρι, οι λύσει είναι κοντά σα, και από το απόγευμα και μετά η χαλάρωση δεν λείπει, όπω θα το θελήσετε φυσικά εσεί. Και πάμε στα ψαράκια. Ψαράκια μου, μία μέρα ξεκίνησε για εσά με πολύ γλύκα μιας και είστε ρομαντικά παιδάκια. Η αγάπη που ισπράτε από συναδέλφου, φίλου και το σύντροφο είναι μεγάλη. σημερινή μέρα σα ζητά να είστε λίγο κατανοητικοί σε θέματα οικογενειακά ή ερωτικά. Ήταν τα ζώδια με τον Μείνετε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.